Φίλοι, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για το θέμα της κυβερνού του κόσμου. Ασκήθηκε σήμερα ποινική δίωξη, ήταν κάτι αναμενόμενο. Πρέπει να πούμε τα εξής. Όπως λέει η πλευρά του Παντός Αντωνίου, έχει βγει το πόρισμα από την PricewaterhouseCoopers, την PwC, η οποία εξέταζε την υπόθεση μέχρι σήμερα. Ενώ στην αρχή προέκυψε πλεόνασμα 80.000 ευρώ με τερτύπια, κάποιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως υπάρχει έλλειμμα της τάξης των 320.000 ευρώ, στο οποίο οδηγήθηκαν επειδή δεν συμπεριέλαβαν τα 400.000 ευρώ που βρίσκονταν όχι στο διαμέρισμα του ζευγαριού στη δομή, αλλά μέσα στα ταμεία της δομής. Δεν υπολόγισαν δηλαδή 400.000 ευρώ τα οποία είχαν βγει από το ταμείο λόγω των capital controls και της ανάγκης για οικονομική ευρωστία της κυβερνού του κόσμου. Είναι ψευδής επίσης ο ισχυρισμός πως η πλευρά του Πατός Αντωνίου έκλειψε στοιχεία, μιας και είχαν στη διάθεσή τους 10 μέρες πρώτη εφόδου της οικονομικής αστυνομίας για να εξαφανίσουν οτιδήποτε επιλείψιμο, κάτι το οποίο ουδέποτε έπραξαν. Κατηγορούν πως έκαναν ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα για το οποίο έκοψαν κανονικά τιμολόγια με την πρόβαση ότι δεν πήραν χαρτί για αποπεράτωση έργου, κάτι το οποίο δεν έκαναν ποτέ. Η κυρία Μαρτίνο έκανε μήνυση στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα για επεξαίρεση, προβάλλοντας ως λόγους ότι λείπει μια κούνια ή ένα πανάκι ή αντικείμενα μέσα στις δομές, με σκοπό να μην γίνει δεκτός ο διορισμός νέου διοικητικού συμβουλίου στην άμυγε της κυβερνού του κόσμου με την πρεσβυτέρα όπως και δικαιούτο. Στο άνοιγμα των λογαριασμών βρήκαν μόνο τη μισθοδοσία του Παντός Αντωνίου. Το γεγονός ότι κάποιοι χορηγοί τον έκαναν συνδικαιούχος στους λογαριασμούς τους για να βοηθήσουν το έργο του Κιβωτού δεν είναι δική του ευθύνη. Να σημειωθεί πως το περιεχόμενο των θηρίδων που βρισκόταν στο σπίτι τους μέσα στη δομή της Κιβωτού το παρέδωσε η ίδια η πρεσβυτέρα στις αρχές χωρίς να έχει κάτι να κρύψει.